Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι οι αντιθέσει οκτώ ημέρε πριν ο κυρίαρχο λαό προσέλθει στην κάλπη για να κάνει την επιλογή του. Για την ακρίβεια, οκτώ ημέρε πριν κλείσει η προεκλογική περίοδο. Απόψε, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κοντά μα την πρόεδρο τη Κοινωνική Συμφωνία, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Ένα πρόσωπο από τα εμβληματικά στην πολιτική κονίστρα τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, έτσι όπω διαμόρφωσε προ την κοινωνία το δικό τη σκεπτικό. Τόσο σε επίπεδο κυβέρνησης, κυβέρνηση, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 2009, πολύ περισσότερο με την επιλογή τη μαζί με το Χάρη Καστανίδη, αλλά και άλλου βουλευτέ προερχόμενου από το ΠΑΣΟΚ, να δημιουργήσουν ένα νέο πολιτικό φορέα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σαχίνη. Καλησπέρα σε όλου του uh, τηλεθεατέ μα. Κυρία Κατσέλη, θέλω να ξεκινήσω με δύο σημεία τη επικαιρότητα. Ο άλλοτε πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου, με συνέντευξή του στην εφημερίδα Πελοπόννησος, ζήτησε συγνώμη από το ελληνικό λαό για τις περικοπές μισθών και συντάξεων, είπε όμως ότι ήταν η αναγκαία επιλογή για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Λίγο αργότερα, ο αδερφός του πρώην Πρωθυπουργού, ο Νίκος Παπανδρέου, δηλώνει και παραδέχεται ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε καμία διαπραγμάτευση με τους δανειστές, επί της ουσίας, λέγοντας το χαρακτηριστικό ε, απόφευγμα, ερχόντουσαν με οικονομολόγους και προσπαθούσαμε να τους απαντήσουμε με νομικούς. Θέλω να μου πείτε, ως ένας άνθρωπος που πρωταγωνίστησε στην πρώτη φάση και ως ένας άνθρωπος που έκανε μια σαφή πολιτική επιλογή σήμερα, πώς θα ακούτε όλα αυτά. Κύριε Σταχίνη, η ιστορία αυτών των δύο ετών θα συζητηθεί για πολλά χρόνια. Ήταν μια ιστορία την οποία πρέπει να την εξηγήσουμε στον κόσμο, να πούμε ξεκάθαρα πώς οδηγηθήκαμε σε μια κερδοσκοπική επίθεση και μια κρίση τεράστια το 2010, στις αρχές του 2010, πώς μπήκαμε στο μνημόνιο και τι περιθώρια υπήρχαν να γίνουν άλλα πράγματα. Συμφωνώ ότι δυστυχώς δεν υπήρξε μια ισχυρή διαπραγματευτική ομάδα. Ότι δεν υπήρξε από την αρχή το σωστό φάρμακο. Ούτω ή άλλως το είχα πει δημοσίω ότι και η διάγνωση του προβλήματο είναι λανθασμένη και από του εταίρου μα και από την ελληνική κυβέρνηση. Και είχα γράψει το αρχές του φθινοπόρου του 10 ότι το φάρμακο της Τρόικα σκοτώνει. Από εκεί οδηγηθήκαμε σε μία σειρά πολιτικές, μέτρα και δεσμεύσει που έφεραν την οικονομία στο δεύτερο μνημόνιο όπου εκεί πέρα είχαμε διαπραγματευτικά περιθώρια, δυστυχώς δεν έγινε και πάλι διαπραγμάτευση, δεν προτάχθηκε με ένα εναλλακτικό σχέδιο, τότε με υπουργό το Βαγγέλη το Βενιζέλο, και οδηγηθήκαμε στο δεύτερο μνημόνιο. Επομένως, δεν αρκούν τα συγνώμη. Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, λάθος πολιτική, λάθος διάγνωση του προβλήματος, Λάθος μέτρα. Αυτή τη στιγμή όμως το διακύβευμα και των εκλογών και όλων ημών είναι να δούμε τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Θα έρθουμε στο και διακύβευμα. Και θα θέλω να το, μετά που θα συζητήσουμε mm -hmm. το τι έγινε, να δούμε το τι πρέπει να κάνουμε. Θα έρθουμε στο διακύβευμα, αλλά επιμένω σε έναν άνθρωπο που έχει μια ισχυρή πολιτική παρουσία και κυρίω έναν άνθρωπο που δεν είναι ξεκομμένο από αυτό που λέμε υψηλού επίπεδου οικονομία. Από τον ΟΣΑ προέρχεστε. Άρα γνωρίζετε, έχετε θητεύσει αυτό εννοώ, γνωρίζετε από πρώτο χέρι εξ αρχή του πώ πάμε, γι' αυτό και δηλώνετε ό,τι δηλώνετε. Και θέλω να σα ρωτήσω αμέσω. Στην Κρήτη αυτέ τι μέρε βρίσκεται ο κύριο Σαβίδη, ο οποίο είναι βουλευτή τη Ρωσική Δούμα. Επανήλθε σε δηλώσει και επέμεινε ότι στη συνάντηση που ο ίδιο κανόνισε Παπανδρέου Πούτιν, θέλω να τα αποσαφηνίσουμε, <Κι> ναι. υπήρξε ένα κλίμα. Εγώ δεν θα πω περισσότερα. Για μία βοήθεια κοντά, πρώτο πακέτο, κοντά στα 20-25 δις, πριν πάμε σε μνημόνιο, πριν πάμε σε τρόικα, πριν πάμε σε δούνου του, κάτι που έκανε η Κύπρος, κυρία Κατσελή, στην τελική. Εσείς είχατε τέτοια εικόνα, θέλω να μου πείτε, εν πάση περιπτώσει, ποιο έκανε τις διαπραγματεύσεις, τις όποιε διαπραγματεύσεις. Κύριε Σαχίνα, θα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Πρώτα-πρώτα την επαφή Παπανδρέου-Πούτιν εγώ δεν την γνώριζα ως Υπουργό Οικονομίας και δεν, τουλάχιστον δεν συζητήθηκε ποτέ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω εάν υπήρχε ή όχι αυτή η δυνατότητα. Εάν υπήρχε, θα ήταν πραγματικά σωτήρια. Και θα ήθελα να σας πω ότι τον Δεκέμβριο του 2009, με άρθρο μου στο βήμα, με τίτλο «Εάν δώσεις το ένα χέρι στην αγορά, θα σου πάρει και το άλλο. Είχα πει τότε ότι χρειάζεται να μπει το πιστόλι στο τραπέζι για να αναχαιτιστεί το κερδοσκοπικό παιχνίδι των αγορών και χρειάζεται να μαζευτούν 20 με 30 δις ώστε να διανιωτηθεί η ελληνική κυβέρνηση και να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Δεν ξέρω αν υπήρχε, όπως λέω, αυτή η δυνατότητα. Προσωπικά είχα κάνει τότε τις επαφές με στο Ντάμπι, όπου υπήρξε, υπήρχε ένα πρώτο ενδιαφέρον, αλλά το οποίο δεν είχε ποτέ μετουσιωθεί σε συγκεκριμένη πρόταση. Να εξηγήσουμε όμως στους τηλεθεατές τι έγινε, διότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση για εκείνη την περίοδο. Ουσιαστικά το παιχνίδι το κερδοσκοπικό είχε στεθεί από το 2007. Οι διαχειριστές κεφαλαίων στο εξωτερικό κάνανε έναν απλό υπολογισμό. Λέγανε πόσα πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια από αυτά που οφείλει, πόσα έσοδα έχει, τα έξοδα αυτά που οι οφειλές ήταν πολύ μεγαλύτερες από τα έσοδα και άλλα άρχισαν να κερδοσκοπούν αγοράζοντας ασφάλιστρα έναντι μελλοντική πιθανής χρεοκοπία. Αυτό το παιχνίδι των CDS όπω λέγονται και τα έχει μάθει και ο ελληνικό λαό τα ασφάλιστρα αυτά ήταν αν θέλετε το καθοριστικό. Και μέσα Δεκεμβρίου του 9, μετά την πρώτη υποβάθμιση της χώρας μας από τις τρεις περίφημες εταιρείε πιστοληπτικής αξιολόγησης, επιτέθηκαν στα ελληνικά ομόλογα και στο ευρώ. Τι κάνανε, άρχισαν να πουλάνε ομόλογα στις διεθνείς αγορές. Και γι' αυτό είδαμε τα επιτόκια να αυξάνονται πάρα πολύ του δανεισμού, τα ονομαζόμενα spreads, και η Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του τσουναμιού, αν θέλετε, και να μην μπορεί να αντλήσει πόρους από τις διεθνείς αγορές. Αυτό οδήγησε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Ήταν προετοιμασμένη η ελληνική κυβέρνηση γι' αυτό. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Διότι όλοι ξέραμε... Μισό λεπτό, κυρία Κατσέλη, γιατί απόψε θα τα πούμε όλα. Βεβαίως. Εάν δεν ήταν προετοιμασμένη, τότε ψεύδεται ο που λέει εγώ και θα μας πείτε αν έχει ευθύνε ακόμη και σήμερα, στη συνέχεια. Εγώ τα έλεγα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, παρέδωσα έκθεση ότι έτρεχε το έλλειμμα στη Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση. Έτρεχε το έλλειμμα ήδη με 8 τον Αύγουστο και με κοίταζαν περίπου με απορία ο κύριος Καραμαλής και δεν μου λέγε τίποτα, αλλά και ο κύριος Παπανδρέου παρούσης κυρίας Κατσελή. Κύριε Σαχίνη, άλλο το έλλειμμα και άλλο η χρηματοπιστωτική κρίση. Συμφωνώ, αλλά δεν υπήρχε μια ένδειξη Ο κύριος, ότι εκτροχιασμό. Να το εξηγήσουμε, γιατί αυτή είναι η άλλη σύγχυση που γίνεται. Ο κύριο Προβόπουλο, λίγε μέρε πριν τι εκλογέ, είχαμε αυτή τη συνάντηση. Και εκείνο μίλησε για το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο τότε οι υπολογισμοί όλων μα ήταν ότι θα φτάσει στο 10%. Αλλά και εγώ προσωπικά, ω υπεύθυνο του οικονομικού, είχα μιλήσει δύο εβδομάδε πριν ότι υπάρχει δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Το δημοσιονομικό όμω έλλειμμα δεν έχει τίποτα να κάνει Προφανώς. με την κρίση την κερδοσκοπική των διεθνών αγορών που, όπω είπα, είχε στηθεί από το 7 για το σωρευμένο χρέο που ήδη υπήρχε. Γι' αυτό λέω ότι είναι και λάθο διάγνωση. Το πότε θα χτυπούσαν οι κερδοσκόποι δεν το ήξερε ούτε ο κύριος Προβόπουλο, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε οι ιδιώτε τραπεζίτε. Κανένα δεν ήξερε πότε θα γίνει αυτό ο αποκλεισμό τη Ελλάδα από τι διεθνεί αγορέ που δεν έγινε επειδή είχαμε μεγάλο έλλειμμα είχαμε, έγινε διότι το χρέος που είχαμε δεν θα μπορούσαμε, περιμέναν οι αγορέ ότι δεν θα μπορούσαμε να το αποπληρώσουμε. Σαφέ. Μην επιμείνετε σε αυτό. Μου είπατε ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Θέλω να τρέξουμε και γιατί. Και το δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, τι σημαίνει. Ότι όταν χτύπησε η κρίση, δεν έγιναν και οι σωστέ κινήσει. Έπρεπε αμέσω τότε να είχε συσταθεί μια διαπραγματευτική ομάδα ανώτατου επίπεδου, που δεν έγινε και έχει δίκιο ο Νίκο Παπανδρέου ότι δεν υπήρχε διαπραγματευτική ομάδα, ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών, ούτε στο Γραφείο Πρωθυπουργού. Και αυτή ήταν, αν θέλετε, μία από τι βασικέ αδυναμίε αντιμετώπιση αυτή τη κρίση. Χρέωνατε ευθύνη προσωπικά στον Γιώργο Παπανδρέου γι' αυτό. Φυσικά. Φυσικά. Ήταν προσωπική του επιλογή. Κυρία Κατσέλη, εγώ δεν θα μείνω στο σύνθημα. Αλλά δίνω και μεγάλε ευθύνε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να είμαστε απολύτω δίκαιοι. Διότι αυτοί που θα μπορούσαν να είχαν αναχαιτήσει τον Γενάρη, τον Φλεβάρη, τον Μάρτιο του 10. Αυτή την κρίση ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αποδείχθηκε και οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβική, απροετοίμαστη και αν θέλετε ιδιαίτερα συντηρητική. Καλά, πληρώνουν τώρα το μάρμαρο στην Ολλανδία. Και... μα και... δεν έχουν μάθει με, το με τα μάθει, τρία α που λέγεται Ολλανδία και ήδη έχει συζήτηση. Θέλω να σα ρωτήσω διαφορετικά από το σύνθημα που σα προσήψαν μετά, προσάψαν μετά την ιστορία της ίδρυσης κοινωνικής συμφωνίας. Είπαν δηλαδή, η εμπνεύστρια του λεφτά υπάρχουν, έρχεται τώρα να μας δώσει τη λύση. Εγώ το πάω ανάποδα. Δεν ξέρω ποιος εμπνεύστηκε. Το σύνθημα δεν είναι λεφτά υπάρχουν απλά. Είναι, βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες και το χρηματιστήριο. Δεν βρίσκονται όμως για αυτούς που πληρώνουν το μάρμαλο διαχρονικά. Αυτό ήταν το γενικό Έτσι. νόημα. Το ερώτημα μου είναι άλλο. 4 Οκτώ βρίσκεται κυβέρνηση. Έχετε συγκεκριμένη άποψη το 9. Έχετε συγκεκριμένη άποψη για την οικονομία εσείς. Αναρωτιέμαι, όταν αρχίζει και φαίνεται πια η κρίση, αρχίζει και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Είστε ο άνθρωπο, είστε ο πολιτικό, ο υπουργό που λέει μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο: Κοιτάξτε να δείτε, χρειάζεται διαχείριση τη κρίση, αλλά το μάρμαρο δεν μπορούν να το πληρώνουν τα συνήθι υποζύγια. Τα λεφτά θα πρέπει να τα βρούμε από εκεί που έλεγε πλήρω το σύνθημα. Όχι μόνο το είπα, το είπα δημοσίω. Σα παραπέμπω σε σε αυτό το περίφημο άρθρο της μέσα Δε... Δεκεμβρίου, που από τότε είπα ακριβώ αυτό. Και αυτή ήταν η αντιπαράθεσή μου με τον κύριο Παπακοσταντίνου. Η αντιπαράθεσή μου από τις αρχές Δεκεμβρίου και μετά ήταν ότι, επειδή βλέπαμε πια ότι η κρίση ερχόταν, ότι αυτή την κρίση δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις με, μισ... με μειώσεις μισθών συντάξεων και αύξηση φορολογικών συντελεστών, αλλά έπρεπε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά και τότε τον προέτρεπα την κυβέρνηση να επισπεύσει τα μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής και της αναμόρφωσης της φορολογικής διοίκησης, τα οποία τα είχαμε επεξεργαστεί ως mm -hmm. πριν προεκλογικά και τα οποία ακόμα και τώρα δεν έχουν δυστυχώ υλοποιηθεί. Άρα η κυβέρνηση υιοθέτησε μια άλλη ατζέντα. Να το πω ευθέως, από... μια φιλελεύθερη συντηρητική ατζέντα υιοθέτησε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ε, υπήρχε, κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, να μιλήσουμε λίγο πολιτικά. Μέσα στο εσωτερικό της κυβέρνησης υπήρχαν... Του Πασόκ δηλαδή. Δη, 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 δη. Πασόκ, δύο ρεύματα. Και δύο απόψεις για τη διαχείριση της κρίσης. Η μία, την οποία εξέφρασε και ο κύριος Παπακοσταντίνου, και ο κύριος Βενιζέλος μετά, και την οποία είχε αποδεχθεί ο κύριος Παπανδρέου τελικά, ήταν ότι η κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή, με μειώσεις μισθών συντάξεων, αυξήσεις φορολογικών συντελεστών, γιατί δεν είχαμε άλλη επιλογή. Αυτή ήταν η μοναδική επιλογή. Η δική μου η θέση, αλλά όχι μόνο εμένα. Η θέση, αν θέλετε, του ας το πούμε, αναπτυξιακού ή κοινωνικού ρεύματο μέσα στο ΠΑΣΟΚ, που εξέφραζαν και άλλοι υπουργοί. Και ο Χάρη ο Καστανίδη. Θα έλεγα και η Μαριλίζα η και ο Χρήστος ο Παπουτσής στην, όταν μπήκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και εν μέρη και η φόφη γεννηματά, γιατί μ αρέσει τα, τα, Ήταν ότι αυτή η πολιτική σε οδηγεί σε αδιέξοδο. Και τότε σε αυτό το άρθρο δημοσίως είπα το εξή. Ότι όχι μόνο οι μειώσει μισθών και συντάξεων είναι κοινωνικά ανάλγητα μέτρα και θα οδηγήσουν σε μια τρομακτική συμπίεση των πραγματικών εισοδημάτων Τη Μέση Ελληνική Οικογένεια, αλλά είναι και αναποτελεσματικά μέτρα, πράγμα το οποίο το πιστεύω ακράδαντα και από τη διεθνή μου εμπειρία, ε, γιατί επί 20 χρόνια στο εξωτερικό αυτή τη δουλειά κάνω. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία χώρα όπου μειώσει μισθών και συντάξεων να έχουν δημοσιονομικά αποτελέσματα. Πόσο Κυρία... μάλλον όταν η κρίση δεν είναι μόνο. Ενό προβλήματο δημοσιονομικού, αλλά ήταν κρίση συστημική υπερχρέωση. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ω εξή. Δώστε μια εξήγηση στο μέσο ψηφοφόρο τη Κρήτη, πώ η Λούκα Κατσέλη, που κάνει επιλογέ με στη Βουλή, όχι κρυφίω, απομακρύνεται από το Πασόκ, αλλά επιστρέφει στο Πασόκ για να φύγει από το Πασόκ. Δηλαδή, αν κάποιο μπορεί να πει ότι ναι, έδινε τη μάχη τη με στην κυβέρνηση. Είχε τι διαφωνίε τη. Έκανε την επιλογή τη στη Βουλή και έθεσε αυτόν εκτός κοινοβουλευτική ομάδας. Μάλιστα. Γιατί επέστρεψε, αφού το κλίμα το ήξερε. Επέστρεψε για να ξαναφύγει, για ποιο λόγο. Να, πριν να φτάσουμε το γιατί έγινε το μπρος πίσω, να φτάσουμε γιατί έφυγα, βασικά, γιατί αναδομήθηκα δύο φορές. Και από το Υπουργείο Οικονομίας και από το Υπουργείο Εργασία. Σωστά. Διότι, ακριβώς, διότι αντετάχθηκα σε μία σειρά πολιτικών στο πρώτο Υπουργείο, στο Υπουργείο Οικονομία, είναι γνωστό, νομίζω ότι και ιδιαίτερα και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Ότι είχα την τόλμη, την... το θράσο, πέστε το όπω θέλετε, να περάσω δύο βασικού νόμου. Ένα νόμο για τη ρύθμιση των χρεών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και θυμάμαι εδώ στο επιμελητήριο της Κρήτης ο πρόεδρος να μου λέει ότι αυτό θα το πληρώσετε. Είναι πάρα πολύ θαραλέα πράξη, αλλά οι τραπεζίτε δεν θα σα το συγχωρέσουν. Αληθώ το λέτε. Και εμεί σα κάναμε και... κριτική ότι αυτό που λέτε είναι λόγια του αέρα. Δεν και θα έχει αμέσως ναι, αμέσω μετά πέρασα το νόμο για την ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων οικοκυριών. που τώρα βγαίνουν οι αποφάσει στα ειρηνοδικεία και ένα ολόκληρο κόσμο σώζει το σπίτι του και μπορεί να πληρώσει, αν θέλετε, τι οφειλέ του. Αυτά τα δύο μαζί με μια σειρά άλλα νομοθετήματα για τη μείωση των φαρμάκων κτλ. Με είχαν φέρει αντιμέτωπη με ένα πολύ ισχυρό εξωθεσμικό κέντρο, που είναι το τραπεζικό σύστημα. Αυτό, το τραπεζικό σύστημα, όπως ίσως ξέρετε, έχει μεγάλη επιρροή, είχε τότε ακόμα μεγαλύτερη επιρροή, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτή η σύγκρουση, η πολιτική σύγκρουση, ουσιαστικά οδήγησε με οδήγησε εκτός Υπουργείου Οικονομίας. Ωραία. Φτάνω στο Υπουργείο Εργασίας. Στο Υπουργείο Εργασίας είχε ήδη δοθεί η μείωση του κατώτατου μισθού. Είχε ήδη δοθεί η κατάργηση της επέκτασης... Από την των... Τρόικα ή από εμάς, ή από Α, τα δικά από μας... Από την Τρόικα Tank. σε συμφωνία με τον προκάτοχό μου τον κύριο Λοβέρντο. Μάλιστα. Και δεύτερη μεγάλη σύγκρουση όπου έρχομαι αντιμέτωπη με την Τρόικα, διαπραγματεύομαι μαζί τους αλλάζω τα συμφωνηθέντα και καταλήγουμε το Γενάρη στον νόμο που θεσπίζει τις ειδικέ επιχειρησιακές συλλογικέ συμβάσεις. Πάλι για το θέμα μισθών και συντάξεων. Γιατί πίστευα, κύριε Σαχίνη, συνεχώς, ότι δεν πρέπει να γίνει μια οριζόντια αποδόμηση όλων των μισθών και συντάξεων στην Ελλάδα, όπως γίνεται τώρα και έχουμε Συνολικά ναι, ναι, ναι. μειώσει 22%, 25%. Γιατί Διότι αυτό θα μα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση και τελικά αντιστρατεύεται το όλο εγχείρημα. Το κερδίζω τη μάχη. Γίνονται ειδικέ επιχειρησιακέ. Συγκρατείται ο, η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Δεν καταραίει το όλο σύστημα. Και ξαναμπαίνει πίεση πάλι μέσα από την κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τρόικα από τα ίδια κέντρα που θέλανε μία αποδόμηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και βρίσκομαι εκτός Υπουργείου Εργασία και αυτό με οδηγεί τον Οκτώβριο να καταψηφίσω το άρθρο 37 και να πω τότε στη Βουλή το εξή. Στου συναδέλφου μου βουλευτέ, οι οποίοι μου έλεγαν ότι η κόκκινη μα γραμμή είναι ο κατώτατο μισθό. Ότι όταν δώσει το χέρι σου και υποχωρήσει στην επέκταση των κλαδικών συμβάσεων που ήρθε με το άρθρο 37, το επόμενο βήμα μαθηματικά θα Είναι η κατάργηση τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση η οποία ήρθε με το δεύτερο μνημόνιο. Επομένω, ήταν μία πορεία. Σαφέ. Μην επεκταθείτε άλλο, γιατί έχουμε πολλά συζητήσει και έχουμε ένα περιορισμένο χρόνο. Επομένω, όταν καταψήφισα, τέθηκα πρώτη φορά εκτό κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν επιστρέφετε. Δεν επέστρεψα. Είπα στην δεύτερη ψηφοφορία, ο Γιώργο Παπανδρέου ανακοινώνει ότι θα παραιτηθεί. Ή μάλλον γίνεται η κρίση κυβερνητική. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και είπα ότι θα περιμένω να δω, εάν παραιτηθεί, διότι έχει τελειώσει και υπάρχει μια άλλη ε, εξέλιξη και υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση, αναμένω την απόφασή του για να δω τι θα ψηφίσω. Ανακοινώνει ότι θα παραιτηθεί και ψηφίζω ναι στην συνέχιση, στην συγκρότηση της κυβέρνησης Παπαδήμου. Και τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, χωρίς να έρθει στη συνονόηση μαζί μου, με ξαναεντάσσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για ένα μήνα, δύο μήνες, για να ξαναβρεθώ πάλι εκτός κοινοβουλευτική ομάδας όταν έρχεται το δεύτερο μνημόνιο, όπου εκεί συνεπεί στις αρχές και στις στάσεις μου και για α, μια σειρά άλλων λόγων που θα έπρεπε να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί δεν ξέρει ακριβώς ο κόσμος τι έχει συμπεριληφθεί στο δεύτερο μνημόνιο, γιατί υπάρχει σύγχυση γενικώ, Ψηφίζω πάλι όχι και στη Δανειακή Σύμβαση και στο Μνημόνιο και πάλι και η εκτός. πορεία είναι γνωστή. Μαζί Πείτε με μου... άλλου 22 βουλευτέ. Η βουλευτές. κυβέρνηση ουσιαστικά Γεωργίου Παπανδρέου, η κυβέρνηση Πασόκαμιγος έπεσε Οκτώβριο προ Νοέμβριο ή έπεσε Αύγουστο, δηλαδή τρει μήνε πριν, όταν κάνει την επιλογή ω κυβέρνηση για το πώ θα πάει την υπόθεση των μετοχών των τραπεζών. Ποια είναι η αλήθεια. Το δαχτυλίδι, ο Γιώργος Παπανδρέου δηλαδή, ουσιαστικά το έχει δώσει Ιούλιο προς Αύγουστο. Εκ των υστέρων πιστεύω ότι είχε, είχε δρομο, είχαν δρομολογηθεί εξε, εξελίξεις τον Ιούνιο. Μάλιστα. Ιούλιο. Ελάτε στο σήμερα. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ λένε σε ένα μόνιμο μότο ότι στις 7 Μαΐου πρέπει να υπάρχει κυβερνητική συνέχεια, κυβερνητική σταθερότητα, διότι σε αντίθετη περίπτωση καταραίουν οι συμφωνίες, και αν σήμερα έχουμε έναν κουτσουρεμένο μισθό ή μία κουτσουρεμένη σύνταξη, στις 7 Μαΐου δεν θα έχουμε ούτε σέντς. Μύθος, προεκλογικό τέχνασμα ή είναι μια πραγματικότητα που όσοι διαφωνείτε την αποκρύπτεται. Είναι ένα ψευτοδήλημα, ένα ψευδεπίγραφο δίλημμα, όπως ήταν και το δήλημα μνημόνιο ή χρεοκοπία, μνημόνιο ή έξοδος από την Ευρώ και όπως είναι και τώρα το άλλο δίλημα ε, μνημόνιο ή η ακυβερνησία, ή μας ψηφίζεται η ακυβερνησια η μα Όλα αυτά τα διλήμματα είναι ψευδεπίγραφα. Κυρία Κατσέλη, συγγνώμη που διακόπτω. Να το, το εξηγήσουμε σας. μόνο. Ναι, ναι, συγγνώμη που διακόπτω. Θα μου λύσετε μια πορεία. Ναι. Είναι απορία, πιστέψτε με εκατομμύρια Ελλήνων. Όταν ήσασταν στο κυβερνητικό σχήμα, μετά το πρώτο μνημόνιο που μα είπατε οι ειδικέ συνθήκε, και ακούγατε συναδέλφου σα ή τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ή του εξωτερικού φίλου εντό εισαγωγικών να μα λένε, προσέξτε, αν δεν τα συνεχίσετε, σας πετάμε έξω από το ευρώ. Πώς νιώθατε γνωρίζοντας ότι είναι, όπως λέτε εσείς μύθος. Μα πρώτα-πρώτα το... αυτό δεν το είχαν πει ποτέ. Το, αρχίσανε να το λένε καθώς πλησιάζαμε στο πολυνομοσχέδιο του Οκτωβρίου. Μετά το Σεπτέμβριο του 2011. Και δεν είναι τυχαίο. Διότι υπήρχε μια σκλήρινση. Επειδή δεν υλοποιήθηκαν έτσι όπως έπρεπε να υλοποιηθούν Τομέ και μεταρρυθμίσει, όπω παραδείγματο χάρη το εθνικό φορολογικό σύστημα που ο κύριο Βενιζέλο επρόκειτο να το φέρει στη Βουλή το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και δεν ήρθε ποτέ στη Βουλή μέχρι τώρα, mm -hmm. όπω δεν έγινε η αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα, την οποία έπρεπε να είχαμε κάνει από τι αρχέ του 2011, όπω δεν προχώρησαν σημαντικέ τομέ για την, αδειοδότηση, την απλούστευση αδειοδότησης κτλ. Καθώ αυτά λοιπόν δεν προχώρησαν σε μία σειρά κρίσιμου τομεί. Άρχισε η σκλήρυνση από την πλευρά και η έλλειψη, ένα έλλειμμα μεγάλο αξιοπιστία από την πλευρά των ξένων. Ταυτόχρονα, εξωθεσμικοί παράγοντε στο εσωτερικό της χώρας πίεζαν, είδαν φω και ανέβηκαν και πίεζαν για περισσότερη αποδόμηση εργασιακών σχέσεων και πρόσκαιρα ωφέλη, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο πολυνομοσχέδιο και επειδή δεν υπήρχε νομιμοποίηση αυτής της πολιτικής, αυτή κατά τη γνώμη μου κρύφτηκε Μας. πίσω από τα ψευτοδηλήματα. Επικοινωνιακό τρίξη σήμερα είναι. λοιπόν τώρα. Επειδή να εξηγήσουμε επειδή ο κόσμος ακόμα αμφιβάλλει. Θέλω να πω γιατί δεν μπορούσαμε, δεν ήταν το δίλημα ποτέ μνημόνιο ή έξοδος από την Ευρώπη. Κρατήστε Α, το. Ναι. Πάμε σε σύντομη διακοπή γιατί αυτέ είναι οι οδηγίες του ΕΣΟΥΡΟΥ και επιστρέφουμε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με την πρόεδρο της Κοινωνική Συμφωνία, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Κυρία Κατσέλη, σας διέκοψα. Ελάτε όμω, αναλύστε τις σκέψεις σας, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είπατε ότι υπάρχει ακόμη και σήμερα μία σύγχυση για ορισμένα πράγματα. Ναι, ε, 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 μιλούσαμε ακριβώς για, γιατί υπάρχει υπάρχουν πολύ μεγάλη σύγχυση. Θυμήστε μου μόνο την ερώτηση την ακριβή. Ερώτησα εγώ. Μέσα σε αυτό το κλίμα που υπήρχε, πότε έπεσε η κυβέρνηση. Μου είπατε λοιπόν ότι έπεσε ουσιαστικά εκείνη την περίοδο, τον Ιούνιο-Ιούλιο. Το ναι, γιατί και ότι είχε, πήρχε, ναι. βρήκαν φω και μπήκαν ακόμη και Έτσι. τα ντόπια συμφέροντα, τράπεζε και πάλι λέγοντα. Λέτε όμω ταυτόχρονα εσεί, και θέλω να γίνει κατανοητό, ότι μια σειρά από σκληρέ αποφάσει ελήφθησαν τότε και ήταν ψευθοδήλημα για να κρυφτούν οι σκληρέ αποφάσει το ε, σας πετάμε το από το ευρώ, αν δεν τα πείτε. Ουσιαστικά, κοιτάξτε, αυτό το ψευτοδήλημα γιατί ναι. μπήκε. Για να περάσει, αν θέλετε, το, μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο. Να περάσουν οι πολιτικές του δεύτερου μνημονίου. Και εγώ ήθελα να κατέθεσα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής την νομική έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έλεγε ότι ακόμα και όταν μια, αν μια χώρα ήθελε να φύγει από το ευρώ, αυτό δεν μπορεί να γίνει νομικά. Δεν υπάρχουν νομικέ προποθέσει γι' αυτό. Δημοσιονομικά όμω μπορούν να σε στύψουν. Βεβαίω δημοσιονομικά, σω... και θα επανέλθω στο, στο ακριβέ ερώτημά σα για του μισούς και τι συντάξει τον επόμενο μήνα. Επομένω, νομικό επιχείρημα, νομική βάση δεν υπήρχε. Πολιτική βάση υπήρχε. Δεν υπήρχε. Η κυρία Μέρκελ βγήκε πριν μερικέ εβδομάδε και είπε ότι εάν η Ελλάδα έβγαινε από την Ευρωζώνη, θα είχε πρόβλημα όλη η Ευρωζώνη. Και όλο το, αν θέλετε, το, η κρίση αυτή θα επεκτενόταν ακόμα περισσότερο σε όλε τι χώρε. Άρα, πολιτικό θέμα δεν υπήρχε. Οικονομικό θέμα υπήρχε. Μα η Ελλάδα είχε το δεύτερο εξάμεινο του 2011 πρωτογενέ πλεόνασμα, δηλαδή τα έσοδά μα ήταν περισσότερα από τις δαπάνες μας για μισθούς και συντάξεις, ύψους 831 εκατομμύριων. Άρα μας κοροϊδευάν, λέγοντάς μας είναι ότι δεν Είναι κοροϊδία, υπάρχουν. είναι κοροϊδία. Απλώς είναι κοροϊδία. Οι μισθοί και οι συντάξεις καλύπτονται πλέον από τα έσοδά μας. Αυτά που δεν καλύπτονται είναι αν θέλετε, οι αποζημιώσεις προς τις τράπεζες και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, για το οποίο δανειστήκαμε τώρα 130 δις για να δώσουμε στις τράπεζες και, στο, και στις ξένες και στις ελληνικές τράπεζες, για να τις αποζημιώσουμε για το κούρεμα που έγινε. Α, αυτά τα λεφτά τα οποία δανειστήκαμε τώρα με τη Δανειακή Σύμβαση, δεν πάνε παραελάχιστα στον ελληνικό προϋπολογισμό ζήτημα αν πάνε 5-6 δι. Άρα, κυρία Κατσίλη, κάποια τα κόμματα, περισσότερα... κάποια κόμματα τη αντιπολίτευση είχαν δίκιο που έλεγαν ότι είναι ένα τρίκ. Είναι ένα τρίκ ότι mm. πληρώνονται μισθοί και συντάξει. Πληρωνόντουσαν το 10, ναι. το 11, αλλά από το τέλο του 11 και μετά, με το πρωτογενέ πλεόνασμα το δεύτερο εξάμεινο του, του, 11, 11. είχε όλα τα διαπραγματευτικά περιθώρια και αυτό Λέγαμε και έλεγα και προσωπικά και εγώ και ο Χάρη ο Καστανίδη. Άρα, λέτε γι' αυτό χάθηκε η διαπραγματευτική. Χάθηκε τελείω η διαπραγματευτική βάση. Η Ελλάδα τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο είχε διαπραγματευτικά περιθώρια τα οποία δεν τα είχε το 2010, και θα μπορούσε να κάνει μία τελείως διαφορετική συμφωνία με τους εταίρους μας. Πολιτικά Δεν τι... το έκανε και έδωσε μάχες ο Πιστοφυλακής. Πολιτικά τι παίζεται τελικώς σε αυτή τη χώρα, μπορείτε να μου πείτε. Αυτό το επτάμινο ουσιαστικά έχουμε τρεις κυβερνήσεις. Κυβέρνηση Παπανδρέου παραδίδει στην κυβέρνηση υπό τον Λουκά Παπαδήμο, που είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία, λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός. Και μην ψάχνετε τα επίχειρα γιατί τα άκρα έχουν νομιμοποιηθεί, κυρία Κατσέλη. Και αμέσω μετά παραμένει η κυβέρνηση πασόκ Νέα Δημοκρατία. Τι παίχτηκε πολιτικά, θέλω να μου πείτε, Έξι μήνε έχετε βγάλει ένα συμπέρασμα. Κοιτάξτε, πολιτικά παίχθηκε η εδραίωση ε, μια πολιτική η οποία εξυπηρετεί λίγου. Και εξυπηρετεί, αν θέλετε, είναι μια πολύ συντηρητική, θα έλεγα νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία μας γυρίζει δεκαετίες πίσω και η οποία έχει αποτύχει παντού όπου έχει εφαρμοστεί. Και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι, αυτό δεν το λέω εγώ ή δεν το λέμε εμείς στην κοινωνική συμφωνία, το λένε όλοι οι Ευρωπαίοι αναλωτές, το λένε πλέον και συντηρητικοί αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικές και το, ζητάει, και το λέει και η αγορά η ίδια, η οποία προεξοφλεί ότι θα χρειαστεί καινούρια αναδιάρθρωση του χρέους, γι' αυτό και τα νέα ομόλογα δεν συναλλάσσονται στο 100%, της, 100 της αξίας τους, αλλά με μεγάλο κούρεμα. Διότι η αγορά ξέρει αυτό που μόνο ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς δεν ξέρουν, ότι όταν μια οικονομία οδηγείται σε τέτοια βαθιά ύφεση, τα έσοδά της είναι πολύ λίγα και τελικά δεν θα μπορεί να πληρώσει τι Και επειδή όλοι οι ξένοι το ξέρανε, Γι' αυτό μπήκανε και οι δύο τραγικέ επικίνδυνε ρήτρε στη δανειακή μα σύμβαση. Πρώτον, δηλαδή, η δημιουργία ενό λογαριασμού, ώστε ό,τι έσοδα έχουμε πρώτα να τα βάζουμε μέσα και να ξεπληρώνουμε του δανειστέ μα, και όχι να έρχονται στον ελληνικό προπολογισμό. Και δεύτερον, η χειρότερη διάταξη, ότι εάν του επόμενου μήνε ή τον επόμενο χρόνο δεν μπορεί η Ελλάδα να πληρώσει μία από τι δόσει τη, τότε θα πρέπει. Θα μπορεί ένας δανιστής, το Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα ή μια ευρωπαϊκή mm. κυβέρνηση, να προσφύγει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου, να πάρθει η απόφαση και να γίνει κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Και μάλιστα της Ελλάδας. με αγγλικό δίκαιο. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πάρα πολύ. Και θα πάω στα ευρύτερα πολιτικά, αλλά θα πάω με έναν τρόπο έστω και προβοκατόρικο. Ενώ πάμε σε εκλογέ και ενώ τα δύο μεγαλύτερα κόμματα δεν μας λένε πού θα βρεθούν τα 14 δις που περιγράφει το μνημόνιο και η Δανειακή τον Ιούνιο, δεν μας λένε παρά μας λένε κάτι περίεργα περί ισοδυνάμων μέτρων κλπ. Και, και θέλω να μου πείτε αν στέκει αυτό. Υπάρχει μια αναντήρητη πραγματικότητα. Εγώ, α πάρω καλόπιστο ότι δεν μειώνουν μισθού και συντάξει. Το έχουν καταλάβει και δεν πάνε παρακάτω. Άλλωστε και με 580 ευρώ. Μα, δεν ζήσει, μισό λεπτό, ναι. άλλο θα να ρωτήσω. 14 Μαου, λύγει το περιθώριο για την περίφημη μετενέργεια. Δηλαδή, λύγει το όποιο περιθώριο μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και οργανώσεων εργαζομένων. Ανεξαρτήτως του τι λέει το Πασό και η Νέα Δημοκρατία, με νόμο που ψήφισαν κυρία Κατσέλη, και τα ξέρετε πολύ καλά, που ανέτρεψε το δικό σας νόμο, αν θέλετε, ουσιαστικά καταλύεται ό,τι ξέραμε γύρω από τις εργασιακές σχέσεις. Και πρακτικά ο εργαζόμενος, πείτε μου αν κάνω λάθο. Διορθώστε το, ή πείτε μου ότι ψεύδομαι. Πρακτικά ο εργαζόμενος από τις 15 Μαΐου είναι φτερό στον άνεμο. Είναι έτσι, Απολύτω έτσι είναι έτσι και μέσα στο δεύτερο μνημόνιο ψηφίστηκαν τα εξή. Η κατάργηση, όπω είπατε, τη μετενέργεια. Δηλαδή, εάν δεν έχουν συναυθεί επιχειρησιακέ συμβάσει ή συλλογικέ συμβάσει μέχρι τα μέσα Μαΐου, γυρίζουμε ολοταχώ ουσιαστικά σε ατομικέ. Αλλά όταν ξέρει ο εργοζόμενο και ο εργοδότη ότι ο εργοδότη έχει αυτό το όπλο στα χέρια του να τον γυρίσει σε ατομικές, Με ποιο τρόπο, θα δι... με... με, τι δύναμη θα διαπραγματευτεί τώρα για την επιχειρησιακή του και τη συλλογική του. Άρα, ακόμα και έτσι όπω στήθηκε mm -hmm. το παιχνίδι, ακόμα και τώρα ο εργαζόμενο βρίσκεται τελείω χωρί καμία διαπραγματευτική δύναμη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και γι' αυτό γίνεται, βγήκαν σήμερα τα στοιχεία του ΣΕΠΕ. Έχουμε μια κατακόρυφη τόση μισθών, πάνω από 22%-25%. Πώς αντιστρέφεται πολιτικά αυτό, Αυτό... γιατί ισχύει, ανεξαρτήτως αποτέλεσματο των εκλογών Θα... ή παίζει ρόλο το αποτέλεσμα των εκλογών. Αντιστρέφεται, αντιστρέφεται με την ψήφο του ελληνικού λαού να στηρίξει κόμματα όπως η Κοινωνική Συμφωνία στη Βουλή, να αλλάξουν αυτή την, αυτή την δέσμευση του Μνημονίου, που δεν είναι δέσμευση, μπορεί κάλλιστα να αλλάξει, όπως αλλάξανε και πολλές άλλες από το πρώτο Μνημόνιο αλλά αλλάξανε προ τη χειρότερη κατεύθυνση, μπορούν να αλλάξουν προς μια, μια αντιστροφή, μια ανατροπή αυτών των mm -hmm. ρυθμίσεων, οι οποίε είναι και αντισυνταγματικέ, διότι το άλλο που δεν είπαμε ήταν ότι στο δεύτερο μνημόνιο προβλέπεται και κάτι χειρότερο. Ότι τον Ιούλιο, εάν λέει δεν συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι, έχει τη δυνατότητα το κράτο, το δημόσιο, να παρέμβει μέσα, και να αλλάξει, να μειώσει ακόμα περισσότερο τον κατώτατο μισθό, διότι πρέπει, λέει, να μειωθεί ο κατώτατο μισθό στο ύψο των μισθών που υπάρχουν στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Άρα ψεύδονται οι δύο πολιτικοί αρχηγοί όταν λένε ότι δεν έχουμε άλλε περικοπέ, χώρια από το ότι έχουμε και φορολογία. Μα τι έχουν ήδη υπογράψει, κύριε Σαχίνη. Αυτή, αυτή είναι, η αναξιοπιστία. Θα τι επαναδιαπραγματευτούν, λένε. Μα με συγχωρείτε, τότε πρέπει να εξηγήσουν ο κύριο Δενιζέλο και ο κύριο Σαμαρά στον ελληνικό λαό πότε λέγανε αλήθεια. Όταν βάλαν την υπογραφή του σε αυτέ τι δεσμεύσει πριν ένα μήνα ή τώρα που λένε ότι θα επαναδιαπραγματευτούν αυτά που οι ίδιοι υπέγραψαν. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Χρειάζονται 14 δι, μα λένε οι δανειστέ τον Ιούνιο, να βρεθούν 14 δι. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι θα τα βρούμε ισοδύναμα μέτρα. Έγινε τη μοδό το ισοδύναμο. Εάν τα υπολογίσω και τα οικοστολογήσω, τουλάχιστον έτσι όπω τα είπε ο κύριο Σαμαρά, δεν είναι 14 δι, είναι 22 δι. Ερώτηση δική μου σε έναν άνθρωπο που έχει θητεύσει και στο Υπουργείο Οικονομία. Από πού θα βρεθούν τα λεφτά, τι πιστεύετε, πρώτα, πρώτα... Όχι από πού θα έπρεπε, Λέει. αλλά από πού θα βρεθούν. Εντάξει. Αν συνεχιστεί η ίδια πολιτική. Δεν λέω να αλλάξει. Λοιπόν, η ίδια πολιτική, εάν συνεχιστεί, οδηγεί την οικονομία στα βράχια και οδηγεί. Του ίδιου του διαχειριστέ αυτή τη οικονομία να μην μπορούν να βρουν λεφτά από πουθενά. Διότι όταν. σα λέω ένα μικρό παράδειγμα. Μα δεν θα υπάρχει ένα σέντ, σα λένε, την επόμενη των μα, εκλογών, αν αλλάξει η πολιτική. Μα δεν θα υπάρχει ένα σέντ με αυτή την πολιτική. Και θα σα πω ένα παράδειγμα. Αυξήθηκε ο ΦΠΑ 20, 35% τα δύο χρόνια. Σωστά. Mm -hmm. Έφτασε στο 23% ο ΦΠΑ. Τα έσοδα αυξήθηκαν μόλι 2% και η οικονομία δεν ήταν σε τέτοια βαθιά ύφεση. Αυτή τη στιγμή στην οικονομία, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώ δεν έχουν καμία σχέση με την αγορά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ουσιαστικά μια στάση πληρωμών στην ελληνική αγορά. Κανένα δεν πληρώνει κανέναν. Εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι για τρει, τέσσερι, πέντε μήνε. Οι μικρέ επιχειρήσει δεν έχουν να πληρώσουν του προμηθευτέ του. Δεν έχουν να πληρώσουν το, τι οφειλέ του προ το δημόσιο. Και μπήκε μία διάταξη στο δεύτερο μνημόνιο, η οποία δεν έχει συζητηθεί καθόλου, ότι γίνεται ανέρεση των, των ρυθμίσεων για τι ληξιπρόθεσμε οφειλέ, και τώρα μπορούν οι τράπεζε να μαζεύουν τα περιουσιακά στοιχεία των ανθρώπων και να προβαίνουν σε κατασχέσει. Κατασχέσει. Πληστηριάσμο κατασχέσει. Τι σημαίνει αυτό, Ότι γίνεται μία βίαιη αναδιανομή εισοδήματο και πλούτου και περιουσιακών στοιχείων, ότι ο κόσμο δεν θα έχει πια ούτε το σπίτι του ούτε το σπίτι του, με αυτή την πολιτική και δεν θα έχουν έσοδα. Άρα το ερώτημα mm -hmm. πρέπει να αντιστραφεί και πρέπει να μας πει ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς με την πολιτική αυτή θα έχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Εγώ σας λέω και κατέθεσα και δυστυχώς επαληθεύτηκα τα στοιχεία στη Βουλή τον Οκτώβριο τον Νοέμβριο ότι με την ύφεση αυτή η οποία γίνεται, με αυτή τη συρρήκνωση της οικονομικής δραστηριότητας δεν θα, υπάρθ, δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε, γιατί δεν θα έχουμε έσοδα. Άρα, αντιστρέφεται το ερώτημα, κυρία Κατσέλη, Έτσι. εδώ από το Ηράκλειο. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λένε και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, κυρίω το Πασόκ, ότι με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, άκουσα τον κύριο Βενιζέλο, που τώρα έχουν περάσει στα χέρια μα, εννοεί του κράτου, θα υποχρεωθούν, αφού εμεί κάνουμε, εμεί είμαστε ο στρατηγικό εταίρο, θα υποχρεωθούν να ρίξουν χρήμα στην αγορά. Ναι. Οπότε θα αρχίσει να επανακινείται η οικονομία. Ακούστε με λίγο. Αλλά την ίδια ώρα αναρτάται στο διαδίκτυο από τον Υπουργό Οικονομικών αυτό το έγγραφο, 24 του μήνα. Αυτό το έγγραφο είναι η απόφαση ότι την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δεν την έχω αναρτήσει εγώ η κυβέρνηση, την αναλαμβάνει μια θυγατρική της Deutsche Bank. Ρωτώ εγώ την κυρία Κατσέλη με βάση αυτά που μου περιέγραψε. Καλόπιστα αν θέλετε. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Εθνική έχει ζημίες 12 δις. Λέω μία τράπεζα, την κορυφαία αν θέλετε. Στο χρηματιστήριο η κεφαλαιοποίηση ζήτημα να πιάνει δύο δίσσεω των τραπεζών. Μου λέτε ότι ξεπάγωσαν οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσει, όντω έτσι είναι. Και λέω εγώ τώρα σκεπτόμενο, οι μέτοχοι θα επαναγοράσουν από το κράτο, ή μήπω οι ξένε τράπεζε ευθέω και μαζί με αυτό ώρα αγροτική και το χωράφι που είναι υποθηκευμένο του αγρότη στη μεσαρά ή του μικρομεσαίου επιχειρηματία. Κυρία Κατσέλη, έχει σημασία τι θα πείτε εσεί απόψε. Παναλαμβάνω, δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο στα οικονομικά. Φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει. Διότι και οι τράπεζε να μαζέψουν όλα τα κίνητα του κόσμου, τι να τα κάνουν μέσα σε μια αγορά η οποία έχει, αν θέλετε, πατώσει, βαλτώσει. Ουσιαστικά το επόμενο βήμα ποιο θα είναι, κυρία Σαχίνη, να έρθουν εταιρείε του εξωτερικού, επιχειρήσει του εξωτερικού, τράπεζε του εξωτερικού ή αγγλικέ εταιρείε ακινήτων να αγοράσουν, όπως γίνεται στην Αγγλία, για 90 χρόνια όλα αυτά τα κίνητα σε εξευθελιστικές τιμές και να γίνει, μια, όπως είπα, μια βίαιη ανακατανομή πλούτου και περιουσιακών στοιχείων. Α... Αυτό το ξεπούλημα, mm -hmm. γιατί περί ξεπούληματος πρόκειται, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αλλά αυτό που είπε ο κύριος Βενιζέλος, αν θέλετε, δικαιώνει αυτό που είπε ο κύριος Παπανδρέου, ο, Νίκος ο Παπανδρέου, ότι τελικά... Δεν υπάρχει και στοιχειώδη οικονομική γνώση. Το να κάνει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν λέει τίποτα για το ότι θα πέσει ρευστότητα στην αγορά. Δεν έχει τίποτα να κάνει. Η ρευστότητα μπορεί να γίνει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και να μην πέσει ούτε ένα ευρώ στην αγορά. Και χτε κατέθεσα, ζήτησα από τον κύριο Προβόπουλο, ο οποίο έχει την ευθύνη, του έστειλα μία επιστολή, η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα μα όπου ουσιαστικά του ζητάω πρώτον να ενημερώσει για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, πώς θα γίνει, και δεύτερον ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλίδες διοχέτευση κάποια ρευστότητα στην αγορά, διότι εάν δεν υπάρξει ρευστότητα στην αγορά, δεν μπορεί να κουνηθεί αυτή η οικονομία. Σαφές. Ο κ. Προβούπλος πάντως προέβλεψε, αναθεώρησε πάλι, Συνεχώ αναθεωρεί τα νούμερα του, δεν ακούω τους πολιτικούς να το λέτε βέβαια, Ευθύνε αν υπάρχουν στο Διοικητή Τραπέζη Ελλάδο, ο οποίο υπόλογο δεν είναι στο ελληνικό κράτο και στην ελληνική κυβέρνηση. Είναι στην Ευρωπαϊκή Κύριε. Κεντρική Τράπεζα. Κύριε Σαχίνη, ίσω δεν ήθεσ... με ακούσατε, γιατί δυστυχώ έχουμε έναν αποκλεισμό από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Την περασμένη εβδομάδα μίλησα για τι ευθύνε του κύριου Προβόπουλου και τη Τράπεζα Ελλάδο, διότι οι εκτιμήσει που κάνει δεν είναι ανεξάρτητε. Όπω θα έπρεπε να κάνει μια ανεξάρτητη Τράπεζα Ελλάδο τον Νοέμβριο είχα καταθέσει στη Βουλή τις δικές μας πρόχειρες εκτιμήσεις ως κοινωνικής, τότε δεν mm -hmm. είχαμε κοινωνική συμφωνία, προσωπικά, ότι τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονταν και στο πολυνομοσχέδιο και στο δεύτερο μνημόνιο θα οδηγήσει την οικονομία σε μια ύφεση πάνω από 7%. Τότε η Τράπεζα της Ελλάδος συμπορευόταν με την επίσημη εκδοχή του 3% ύφεση. Τώρα πάνε στο 5%. Σα το λέω και σα το υπογράφω ότι η ύφεση στην οικονομία θα είναι μεγαλύτερη από το 6,5% φέτο. Και γι' αυτό θα υπάρξει πλήρη εκτροχιασμό των εκτιμήσεων του προπολογισμού, του προγράμματο που έχει ενσωματωθεί στο δεύτερο μνημόνιο, αλλά και των σεναρίων που έχει κάνει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βιωσιμότητα του χρέου. Πώ ερμηνεύεται πολιτικά, και μένω στο πολιτικό ότι όλοι, μα όλοι, Μπαρόζο, Λαγκάρντ, Σόιμπλε, Μέρκελ, όλοι κουνάνε το δάχτυλο στην Ελλάδα και λένε προσέξτε 7 Μαΐου ποια θα είναι η επιλογή σας, ξημερώνοντας 7 Μαΐου. Προσέξτε διότι δεν πρέπει να διαταραχθεί η κυβερνητική σταθερότητα. Είναι και λίγο αντιφατικό μου φαίνεται. Αν το μνημόνιο, όπω λέτε, τα υπόλοιπα κόμματα, τα κόμματα τη αντιπολίτευση δηλαδή, έχει δρομολογήσει τι ράγε ελληνική οικονομία, την οποία επικρίνεται, έχουν λόγο να ενδιαφέρονται για το ποιο θα είναι ο κυβερνήτη τη χώρα τη Δευτέρα το πρωί, Αν έχουν δηλαδή να το πω και τα σκυλιά δεμένα. Μα κοιτάξτε, και το δικό του το μέλλον ναι. είναι κρίνεται. Και αυτή τη στιγμή ο πνιγμένο λέει, πιάνεται από όπου μπορεί. Η, όλη η, η ηγεσία αυτή τη συντηρητική Ευρώπη, όλη αυτή η μοιοπική, φοβική ηγεσία, κατάφερε να επιβάλλει. Στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα αδιεξόδου. Το ίδιο όμως πρόβλημα δεν μπόρεσε να το περιορίσει στην Ελλάδα. Η κρίση επεκτείνεται. Το φάρμακο σκοτώνει όχι μόνο την Ελλάδα, σκοτώνει και την Ιταλία και την Ισπανία και την Ολλανδία και όλη την Ευρώπη και, και δεν την είναι και τυχαίο και, και την Πορτογαλία Ελλανδία. και την Ελλανδία. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ξαφνικά ξυπνήσανε όλοι και μιλάνε να ανοίξετε τι εφημερίδε. Ναι, ναι, ναι. Για ευ... αναπτυξιακά μέτρα τα οποία υποτίθεται θα... Λένε και ε, κάτι άλλο. Αυτούν... Το τελευταίο νέο λένε επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής, προσαρμογής. και του μνημονίου. Δηλαδή ανατροπή της πολιτικής που μας έχει δώσει ως μέχρι εδώ. Μέτρησε και... η πορεία Λαντ, πιστεύετε. Δεν νομίζω ότι ο Λάντ κατάλαβε που πάμε. Η ίδια η κρίση και το ίδιο, αν θέλετε, ναι, ναι. οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της πολιτικής θα επιφέρει μαθηματικά την αλλαγή της πολιτικής της, διότι οι ίδιοι οι συντηρητικοί, οι τη οι της Ευρώπης αρχίζουν πια και ψηλιάζονται ότι αυτό το φάρμακο θα σκοτώσει και τους ίδιους. Άρα δίνεται και μια νότα αισιοδοξία, αλλά δώστε μου μια εξήγηση. Τι έχουν οι Ιρλανδοί πολιτικοί, κυρία Κατσέλη μου, που πάνε σε δημοψήφισμα στο τέλος του μηνό τη χώρα τους και σχεδόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Γερμανία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να το πω λαϊκά, είναι μούγκα στο ότι δεν έχει πληρώσει ομόλογα που λίγαν η Ιρλανδία, δηλαδή έχει κάνει στάση πληρωμών εξωτερικού χρέου, αυτό που κατηγορούσαν την Ελλάδα οι Γερμανοί, αλλά δεν του λένε τίποτα, χαϊδεύοντά του για το δημοψήφισμα. Αλλά οι Ιρλανδοί πάνε σε δημοψήφισμα. Δηλαδή, τι ναι. έχει η δικιά του πολιτική τάξη που δεν έχει δική μα, κυρία Κατσέλη. Δεν είχε στένο... Είναι πιο ξύπνη, πιο μάγκε. Κοιτάξτε, είναι, είναι σθένο αποφασιστικότητα και μεγαλύτερο βάρο στην... και επιρροή στη λήψη των αποφάσεων. Η Ιρλανδία και οι Ιρλανδικέ τράπεζε είναι πολύ πιο συνδεδεμένε και με τι Αγγλικέ τράπεζε και με τι Ευρωπαϊκέ τράπεζε. Εμεί εδώ πέρα, αν θέλετε, υποχωρήσαμε αμέσω, δεν έγινε καμία διαπραγμάτευση και κακά τα ψέματα. Το είχε πει ο Θουκυδίδης πριν πάρα, πάρα πολλά χρόνια ότι ο... κάποιο που υποχωρεί, ο... αυτό που ο ισχυρό επιβάλλει mm -hmm. την δύναμή του όσο η δύναμη αυτή του το επιτρέπει και ο, ο, ο άλλος υποχωρεί πίσω όσο η αδυναμία του, αν θέλετε, τον, τον αφήνει να το κάνει. Καλά, Εμείς το ο υποχωρούμε... έχει πει κιόλας ότι ο πόλεμος δεν γίνεται με τα λόγια και δεν κερδίζεται με τα... με τα λόγια αλλά πολεμώντας. το πρόβλημα ήταν το εξή ότι δεν υπήρξε μια κυβέρνηση η οποία να βάλει κόκκινες γραμμές, να πει όχι, να καθίσει σοβαρά, με τεκμηριωμένες απόψεις, να διαπραγματευτεί με τους εταίρους μας σε πολιτικό επίπεδο και σε τεχνικό επίπεδο ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, όπως λέμε στην Κοινωνική Συμφωνία, το οποίο να έχει δημοσιονομικούς στόχους, διότι πρέπει να, ουσιαστικά να περιοριστούν τα ελλείμματά μας, να έχει μέτρα που θα κάνουν το χρέος μας διαχειρίσιμο, αλλά να μην ρίχνει όλη την οικονομία στα βράχια, στην ύφεση, στη μονόπλευρη λιτότητα και όλα τα βάρη στις στου εργαζόμενου και στου συνταξιούχου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πιστεύω ότι μπορούσε να γίνει και μπορεί να γίνει και τώρα. Πάμε σε μια δεύτερη σύντομη διακοπή και πάμε στο τελευταίο μέρο. Γιατί θέλω να μου πείτε τι κρίνεται πολιτικά την Κυριακή των εκλογών. Τι λέτε εσεί για το διαφαινόμενο κατακαιρματισμό τη πολιτική ζωή και όχι μόνο. Τι προτείνει η κοινωνική συμφωνία. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις με την κυρία Λούκα Κατσέλη, πρόεδρο τη Κοινωνική Συμφωνία. Κυρία Κατσέλη, 6 Μαου, τι ακριβώ πολιτικά κρίνεται, Διότι κοιτάξτε, υπάρχει τουλάχιστον με τι τελευταίε δημοσιοποιημένε δημοσκοπήσει η αίσθηση ενό κατακερματισμού, Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να τον ονομάσουμε έτσι. Έχουμε και μια κουλτούρα ότι δεν ήταν ιδιαίτερω πολυκομματικέ ουσιαστικά η περίοδη της Βουλής από το 1974 και εδώ, με ελάχιστε εξαιρέσεις. Αν αυτό είναι καλό, γιατί κάποιοι λένε ότι αυτός ο κατακαιρματισμός θα μας εμφανίσει ενδεχομένως την ιστορικότερα χειρότερη βουλή, σπέβδουν δηλαδή να προαναγγείλουν, και μπας περιπτώσει εσείς πώς το βλέπετε, θα έχουμε κυβέρνηση. Πρέπει να έχουμε κυβέρνηση και αν έχουμε κυβέρνηση πιανού μοντέλου. Είστε έτοιμοι για συνεργασίες. Ποιε συνεργασίες. Εγώ άκουσα μέχρι και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι αν λείπουν ρε παιδί μου και πέντε βουλευτές ας έρθει να μας στηρίξει ο κύριος Καμένος. Και άκουσα όμω και τον κύριο Βενιζέλο από το Ηράκλειο να λέει ότι αν οι δύο μεγάλοι δεν έχουμε 50%, μη με θεωρείτε δεδομένο σε μια κυβέρνηση συνασπισμού. Κύριε Σαχήν, το διακύβευμα των εκλογών είναι ένα και ξεκάθαρο. Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του μπορεί να ανατρέψει αυτή την πολιτική. Αυτό είναι το διακύβευμα. Τίποτα άλλο. Αυτή η πολιτική η οποία οδηγεί μια οικονομία στα βράχια και χιλιάδες συμπολίτε μας στην εξαθλίωση στην ανεργία μπορεί να ανατραπεί. Και μπορεί να ανατραπεί με τη στήριξη των δυνάμεων, των νέων κομμάτων, αν θέλετε, όπως η Κοινωνική Συμφωνία, οι οποίοι έχουν τη γνώση, το σχέδιο, την δυνατότητα και να προτείνουν εναλλακτικέ και να διαπραγματευτούν με τους ξένους. Υπάρχει εναλλακτική. Κυβέρνηση, εδώ έγινε κυβέρνηση νέα δημοκρατία, ΠΑΣΟ και λαό, που είχαν τελείω διαφορετικέ mm -hmm. απόψει. Άρα δεν υπάρχει θέμα ακυβερνησία. Το μόνο θέμα που υπάρχει είναι τι κυβέρνηση θα γίνει και ποια πολιτική θα ασκήσει αυτή η κυβέρνηση. Και επομένω η θέση μα ω κοινωνική συμφωνία είναι ξεκάθαρη. Εμεί θα συνεργαστούμε στη βάση μια προγραμματική, ελάχιστη προγραμματική σύγκληση με τις δυνάμεις εκείνες τις προοδευτικές, οι οποίες θέλουν να αντιτάξουν μια, ένα εναλλακτικό σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας και των θεσμών μας, απέναντι σε αυτήν την μονόδρομη, στην, στην αδιέξοδη λογική του μονόδρομου και του δεύτερου μνημονίου. Μέσα στο ευρώ και στην ευρωζώνη. Απολύτω μέσα στο ευρώ, μέσα στην ευρωζώνη, διότι το άλλο θα είναι καταστροφικό. Μπορεί να γίνει, αλλά χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι και να ξέρουν και να μπορούν Άρα και πάνω είστε να είστε αντιμνημονιακοί, αλλά εντό ευρώ. Σα λέω ότι το κουκουέ λέει ότι αυτό είναι μια αυταπάτη. Ε, την ξέρετε ε, την άποψή ε, το, το... Ότι αυτοί είναι οι μηχανισμοί που παράγουν την πολιτική αυτή. Άρα είναι κύβδηλο ευρώ η δραχμή. Το βασικό είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει. Ναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια τέτοια θέση, η οποία ουσιαστικά ε, αν θέλετε, δεν, στην οποία όχι μόνο δεν συμφωνούμε, αλλά στην οποία δεν τεκμηριώνεται και πρακτικά. Πρακτικά, λοιπόν, πώ θα κυβερνηθεί ο τόπο, Αν οι δυνάμει είναι πλειοψηφικέ που αντιτάσσονται στην πολιτική των μνημονίων, δηλαδή για να τα πούμε και με το όνομά mm -hmm. του, δεν είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία και Δημοκρατική Συμμαχία. Ο λαό λέει ότι είναι εναντίον του μνημονίου, αλλά από την άλλη λέει ότι στηρίζει μια διακυβέρνηση. Εγώ να του βάλω όλου μα. Α προσπαθήσουμε τι άλλη είναι η Πώ θα κάνετε κυβερνήσει. Μιλάτε, να σα πω το εξή. Τα Μιλά... ξέρετε, είναι ερωτήματα του πολίτη. Απο... Αφήστε μα την... απολύτω. <συ> αλλά χρησιμοποιείτε συνέχεια και σα ακούω. Ήθελα να σα διακόψω και νωρίτερα Παρακαλώ. τη λέξη πασόκ. Το θέμα είναι πιο πασόκ. Τι εννοείτε. Κοιτάξτε, το πασόκ έτσι όπω το ξέραμε. Το πασόκ είναι αυτό από το οποίο εσεί φύγατε, Για να πω κάτι ακόμα και στι τάξει του πασόκ μιλώντας με βουλευτές, πρώην συναδέλφους, οι οποίοι είναι μέσα, δεν πιστεύουν αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν το πιστεύουν. Το Πασόκ, όπως θα έλεγε ο ποιητής, έχει γίνει ένα αδιανό που κάμισο. Είναι μια ηγετική ομάδα και είναι ο κόσμος του Πασόκ. Και θα έλεγα ότι στον κόσμο του Πασόκ θα έβαζα και μια ομάδα βουλευτών του Πασόκ, οι οποίοι σχεδόν με δάκρυα στα μάτια και με αγωνία ψηφίζουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μία μέρα. Με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να του δώσω άλοθη. Γιατί ψηφίζουν και αποφασίζουν Συμφου... για τη ζωή. Συμφωνώ. Όχι μόνο τη δική μου και τη δική σα, αλλά των παιδιών μα, των εγγονιών, των επόμενων γενιών. Δεσμεύουν αυτή τη χώρα. Δεν μου λέει τίποτα αυτό το άλοθη. Συ... Τελείωσε σε συνθήκε πολέμου, κυρία Κατσέλη. εσείς το είχετε πει. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι ότι ναι, μεν δεν ήθελα, αλλά το έκανε. Ο λίγο νέγκο δεν γίνεται. Συμφωνώ. Συμφωνώ με αυτό που λέτε και γι' αυτό, αν θέλετε, αυτό χαρακτήρισε τη στάση και τη δική μου και του Χάρη του Καστανίδη και των βουλευτών, οι οποίοι είπαμε όχι. Και αν θέλετε, προσωπικά, αυτή την ε, συνέπεια αρχών και λόγων τη θεωρώ καθοριστική για την πολιτική. Τι Πασόκ Αλλά... είναι λοιπόν αυτό σήμερα. Κοιτάξτε, το, το Πασόκ είναι το πασόκ, η ηγετική ομάδα ναι. του Πασόκ αυτή τη στιγμή. Δεν έχει τίποτα να κάνει με το Πασόκ το οποίο γνωρίζαμε και για το οποίο αγωνιστήκαμε. Και είναι αυτή η ασυνέπεια η οποία οδήγησε όλους εμάς σε μια πολιτική σύγκρουση η οποία αυτή θα διευρυνθεί. Διότι εγώ βλέπω μεγάλες ναι. εξελίξεις και σε αυτόν τον χώρο δηλαδή. μετά τις εκλογές. Τι εννοείτε? Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι όταν η κατάσταση, εάν υπάρξει παραδείγματο χάρη μια κυβέρνηση η οποία, οποιαδήποτε κυβέρνηση, η οποία θα, θε, θα προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων του δεύτερου μνημονίου, εγώ δεν βλέπω ότι οι βουλευτέ που θα είναι στη Βουλή θα ακολουθήσουν έτσι όπω νομίζουμε ότι θα ακολουθήσουν. Ακόμα και αν έχουν βγει με τη σημαία ή τη Νέα Δημοκρατία ή του Πασόκ. Άρα βλέπετε Το ένα πολιτικό. Ρευστό, Εγώ βλέπω ένα ναι. πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό μέσα στη Βουλή και μετά τις εκλογές. Η κρίση αυτή έχει αποσταθεροποιήσει πλήρω το πολιτικό σύστημα. Βλέπετε και αλλεπάλληλε εκλογέ, ενδεχομένω. Ε, μπορεί να υπάρξουν αλλεπάλληλε εκλογέ, αλλά μπο ε, βλέπω ότι θα υπάρξει η δυναμική συγκρότηση μια πλειοψηφία δυνάμεων, η οποία θα μπορεί να στηρίξει μια αξιόπιστη εναλλακτική. Και κυρίω από τα κόμματα τη κεντροαριστερά, αν θέλετε, αλλά μια αριστερά που δεν φοβάται να κυβερνήσει. Δεν... Εκεί μπορούμε να παίξουμε και θέλουμε να παίξουμε, και νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε καθοριστικά ω κοινωνική συμφωνία, ναι. στην... να γίνουμε ο καταλήτη, αν θέλετε, τη ανασυγκρότηση μια προοδευτική πλειοψηφία και μελλοντικά μια προοδευτική διακυβέρνηση. Πείτε μου κάτι, αυτά λέτε για το Πασόγια, τη Νέα Δημοκρατία, μετά και το Ζάπιο 4. Έχω χάσει το μέτρημα, η αλήθεια είναι φαίνεται ότι πάει σε μία πολιτική νόμος, τάξη, οικογένεια, θρησκεία. Προφανώς το κάνει και για προεκλογικούς λόγους. Έχει ένα κροατήριο που έχει φύγει πιο δεξιά, προς την πλευρά του κυρίου Καμένου, προς την πλευρά του λαός, προς την πλευρά της χρυσή αυγή, για την οποία θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Έχει εντυπωσιακά, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Πώς βλέπετε το ενδεχόμενο, αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις, ότι μέχρι στιγμής οι δημοσιοποιημένε, εξηγούμε, είναι η πρώτη δύναμη. Φαίνεται να, να προηγείτε. Κοιτάξτε, ο σεισμό αυτό που έχει γίνει ναι. έχει συμπαρασύρει και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Τι βλέπετε πιο συντηρικά να στρέφετε τώρα. Αφού έστρεψε είναι, το καράβι μα, μνημονιακά μα τώρα. μηνωνιακά. Είναι, είναι φυσικό, διότι ξαναγυρίζει η κρίση όταν υπάρχει μια τέτοια κρίση τι γίνεται. Ε, ξυπνάνε τα συντηρητικά στοιχεία και ξαναγυρίζει στη μήτρα, στην οικογένεια. Στην πατρίδα, στις σταθερές. Ο κόσμος προσπαθεί να πιαστεί από κάποιες σταθερές. Η πρώτη σταθερή είναι η ασφάλεια. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γαλλία ψηφίζουν λεπέν. Όταν ο άλλος αισθάνεται ανασφαλής, πάει και πιάνεται σε αυτό που νομίζει ότι θα του προσφέρει ασφάλεια. Ασχέτως αν αυτό είναι ό,τι πιο ανασφαλές υπάρχει. Η στροφή στη χρυσή αυγή, το γεγονός ότι... Mm -hmm. Υπάρχουν κάποιοι που πάνε στην Κυψέλη και λένε στην Γριούλα θα σε πάμε στην τράπεζα για να μην κινδυνεύσεις να πάρεις τη σύνταξή σου και θα σε γυρίσω και τους εμπιστεύεται. Αυτό τι είναι ένα κενό μιας κοινωνίας... Μιας... Του πολιτικού συστήματος πρώτα. Του πολιτικού θα, έτσι? συστήματος το οποίο καλύπτεται. Και αυτό το είδαμε και σε άλλε χώρε. Όταν υπάρχει τέτοια ανασφάλεια, ο άλλο γανζώνεται από όπου βρει. Ναι, αλλά κυρία Κατσέλη, φαντάζεστε στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι... με τέτοιε αναφορέ να έχετε εκπροσώπηση Μα... με ενδεχόμενο ναζιστικό χαιρετισμό. Μα κοιτάξτε, ακριβώ επειδή είναι τραγικό και επικίνδυνο για τη δημοκρατία, αυτό που πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι υπάρχουν φωνέ οι οποίε μπορούν να δώσουν και ασφάλεια χωρί να έχουμε εξτρεμιστικέ. Αν θέλετε... Ε, ε, Άρα λέτε ότι η κρίση ε, ε, είναι... Η κρίση είναι α... κοινωνική. Η κρίση είναι κοινωνική και έχει τις εκφάνσεις στις πολιτικές. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην κοινωνική συμφωνία πέρα από τον κόσμο του Πασόκ που έρχεται αθρώα όσο μας γνωρίζει, έχουμε τελέχη που παλιά και ανθρώπους που ήταν παλιά στη Νέα Δημοκρατία ή σε άλλα κόμματα και οι οποίοι αναζητούν με ένα τεκμηριωμένο λόγο, μία συνέπεια αρχών πράξεων και λόγων και μία, αν θέλετε, ελπίδα ότι κάτι άλλο μπορούν να προτάξουν και να διεκδικήσουν. Αποκλείεται το ενδεχόμενο και πώς απαντάτε σε αυτό που λένε κάποιοι ότι τελικά μπορεί να είστε το κρυφό ανάχωμα τη ηγεσία του Πασόκ, δηλαδή μετά τι εκλογέ, παίρνοντα μια εντολή ενδεχομένω ο κύριο Βενιζέλο, πρώτο ή δεύτερο δεν έχει σημασία, και αναζητώντα τι μοιραίε ψήφου, εάν είστε στο κοινοβούλιο φυσικά, σα φωνάζει και επί τη βάση μια υποτιθέμενη συμφωνία ξανασυνεχίζουν τα, κύρι, τα μέτρα. Μα κύριε Σαχίνη, αυτοί που το λένε δεν έχουν κοινό νου. Αν ήθελα να παίξω αυτό το παιχνίδι και ήταν, αν θέλετε, πολιτική σκοπιμότητα όλο αυτό, θα έμενα μέσα στο Πασόκ, θα ήμουν βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ και δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε όλη αυτή την ιστορία για να ξαναγυρίσουμε ναι. από εκεί που φύγαμε. Η σύγκρουση ναι. είναι πολιτική, είναι βαθύτατα πολιτική. Δεν έχει καμία σκοπιμότητα και, να σας, πω και κάτι, να σας πω και κάτι προσωπικό. Και εγώ και ο Χάρης ο Καστανίδης και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι που, βρι... που ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία δεν... αυτό που μας... μας κάνει να είμαστε στην πολιτική είναι ακριβώς η διάθεσή μας Τη συμβολή και να κάνουμε κάτι για αυτόν τον τόπο. Εγώ προσωπικά είχα πολλέ άλλε εναλλακτικέ και έχω εναλλακτικέ. Με περιμένει η θέση μου στο πανεπιστήμιο, στη διεθνή μου καριέρα. Δεν έχω ανάγκη την πολιτική. Αυτή τη στιγμή πραγματικά πιστεύω ότι για τα παιδιά μα, για τα εγγόνια μα κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ. Πρέπει ο καθένα μα με την εμπειρία του, τη γνώση του και υπάρχουν πάρα πολλά αξιόλογα στελέχη να βάλουμε πλάτη. Αλλά προ μια κατεύθυνση η οποία. Θα οδηγεί έξω από αυτή την. Να σα ε, στριμώξω εντό εισαγωγικών από την κακία. Πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ. Λίγο αργά θα σα πει κάποιο το σκεφτήκατε. Δύο χρόνια μετά, κυρία Κατσέλη. Δηλαδή, τι περιμένατε, πού περιμένατε να πάει ο τόπο. Μα προσωπικά θα έλεγα. Διότι ωραίο όλο το κατηγορούν... ταξίδι και η παραμυθία από, από το 9 και μετά, ο κόσμο ψήφισε μαζικά το ΠΑΣΟΚ. Δέκα μονάδε διαφορά έδωσε από τη Νέα Δημοκρατία. Το συντριπτικό, συντριπτικότερο ήταν. Κύριε Σαχίνι. Και φτάσατε στο σημείο, όχι εσεί, εννοεί οι πολιτικέ, φτάσατε στο σημείο σήμερα. Λίθο κόσμου να υποδέχεται τον Κώστα Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη, που πάει στα γραφεία τη Νομαρχιακή, αυτόν τον ίδιο που τον έδιωξε ο λαό, υποτίθεται ω κουρασμένο πρωθυπουργό. Το και ανίκανο. Στη συνέχεια ήρθε ο Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίο σήμερα ζητάει συγγνώμη από έναν λαό, που έχει όμω 1,5 εκατομμύριο ανέργου, που έχει 2.000 αυτοκτονίε, που έχει απελπισία, που έχει τον ανθό του να φεύγει από τη χώρα και λέει τώρα ο πολίτη και το γενικεύω. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Φτάνει πια. Αρκετά με έχουν κοροϊδέψει. Δεν το μπορώ άλλο. Ο κόσμο έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά οι ευθύνε είναι τεράστιε και πρέπει να αποδοθούν εκεί που πρέπει. Ο κύριο Καραμαλή δεν, δεν έφυγε ω ο κουρασμένο. Έφυγε ω ένα ε, πολιτικό και μια κυβέρνηση η οποία είχε οδηγήσει τη χώρα δύο φορέ σε επιτήρηση. Και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Το μεγάλο πλιάτσικο έγινε επί Νέα Δημοκρατία. Ήρθε το ΠΑΣΟΚ να το αντιστρέψει αυτό και ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση. Μπήκαμε στο μνημόνιο, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν είχε άλλη, ήταν ε, εναλλακτική Αλλά, αλλά το, το πιάτσικο συνεχίστηκε μετά. Το, ε, το, δεν συνεχίστηκε. Ε, να πω κάτι. Δεν είχαν κοϊτούς, υπουργοί, δόμη, golden boys και τέτοια. Ε, 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 και, θα, έλεγα, και... θα έλεγα για να είμαστε δίκαιοι, γιατί ναι. δεν μ' αρέσει. Ήταν ναι. πολύ λιγότερο και το θέμα τη διαφάνεια αναδείχθηκε. Και... Ε, όχι από όλου. Λοιπόν, Μην παίρνετε όρκο. Όχι από όλους. Ωραία. Όχι από όλου. Αλλά. αλλά... Λότι και ο κύριο Λοβέρντο λέει ότι, μείωσε μή... τη φαρμακευτική τη... δαπάνη. Ναι, τη μείωσε στα γιατί... νούμερα. Αλλά ο πολίτη πληρώνει τα φάρμακα, κύρια Κατσέλη. Από... Έτσι. Δηλαδή, τη μείωσε στα νούμερα του κράτου. Ο πολίτη θα πληρώνει τα νούμερα. Να ο ολοκληρώσω όμω την προηγούμενη σκέψη μου. Το θέμα είναι ότι ο κύριο Καραμανλή είχε τεράστιε ευθύνε. Ξέσπασε αυτή η κρίση, και τι αποδείχθηκε, ότι το πολιτικό ναι. σύστημα ουσιαστικά ήταν αδύνατο και αδύναμο και ανίκανο να διαχειριστεί μια κρίση τέτοιου μεγέθους. Και αυτό θέλω να, ίσως να πω κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί. Ότι μέχρι τώρα, μέχρι σε αυτή την κρίση, από τι κρινόταν ο υπουργό, ο κάθε υπουργό, το πολιτικό σύστημα. Από την ικανότητά του να Μιλάει, να έχει καλέ σχέσει με δημοσιογράφου, με αυτού το που λέτε, βρίσκονται το λέτε. πίσω από δημοσιογράφου, με αυτά τα εξωθεσμικά κέντρα τα οποία αποδηγετούν το πολιτικό σύστημα πολλέ φορέ, από την ικανότητά του ίσω να νομοθετούν mm -hmm. και από τι πελατειακέ σχέσει που έχει. Αυτή τη στιγμή, μέσα στην κρίση, σε αυτό το πολιτικό σύστημα, χωρί ένα διοικητικό μηχανισμό που να μπορεί να υλοποιεί μεταρρυθμίσει, γιατί δεν κάναμε ποτέ στην Ελλάδα μία σοβαρή διοικητική μεταρρύθμιση, ξεσπάει αυτή η κρίση και όλο αυτό το σύστημα ουσιαστικά καταραίει. Άρα η 6 Μαΐου δεν θα είναι απλώς η αρχή, αν θέλετε, μιας νέας μεταπολίτευσης. Θα είναι και το ξεκίνημα για ένα καινούριο πολιτικό σύστημα. Και εδώ θα πρέπει ο Έλληνας ψηφοφόρος, ανεξάρτητα από το κόμμα που θα ψηφίσει, να προσέξει πάρα πολύ Πού θα ρίξει την ψήφο του. Γιατί το λέτε αυτό, να προσέξει. Διότι οι επιλογέ που θα ριξει την ψηφο του γιατι το λετε αυτο να προσεξει διοτι οι επιλογές που γινονται των βουλευτών έχουν τεράστια σημασία. Α, μιλάτε και για τα πρόσωπα, Μιλάμε εικότεre. για πρόσωπα. Χαίρομαι που το πάτε μέχρι Μιλάμε για. θα ξεκινούσα από τα πρόσωπα. Γιατί δηλαδή έχω φτάσει, κύριε Σαχίνη, σε μια τέτοια ηλικία που λέω ότι δείξε μου το πρόσωπο να, να σου πω τι πολιτική θα ασκήσει. Δεν μου λέτε κυρία Κατσίλιο. Και θα έλεγα πρώτα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ο κάθε πολίτη. Να κρίνει τι έχει κάνει αυτός ο υποψήφιος βουλευτής στη ζωή του πριν ζητήσει την ψήφο του πολίτη. Πού έχει προσφέρει. Ποια... Πού έχει δουλέψει. Mm. Πόσα ένσημα έχει κολλήσει. Τι γνωρίζει και τι δεν γνωρίζει. Και βουλευτές πρέπει να είναι από όλους τους χώρους, αλλά πάνω απ' όλα να είναι άνθρωποι που να έχουν τη σπονδυλική στήλη να αντιταχθούν και να πούν όχι όταν πρέπει να πούν όχι. Άρα να έχουν αυτενέργεια και αυτοδιάθεση. Ερώτηση, κυρία Κατσέλη, πρώτα τελευταία. Ωραία το περιγράφετε, αλλά ελάτε τώρα στη θέση μου, ενώ ως μέσου πολίτη. Όταν δέκα ημέρες πριν κλείσει η Βουλή, γίνονται δύο πράγματα. Πρώτον, τα κόμματα εξοφλούν ουσιαστικά και προεξοφλούν τη λαϊκή ψήφο για τη μηγορία μέχρι το 2020, ότι Πασό και Νέα Δημοκρατία θα είναι τα δύο πρώτα κόμματα. Και παίρνουν, ξεπαγώνουν τα χρήματα από τι τράπεζε για τι επιχορηγήσει του. Ένα. Και δεύτερο, την ίδια ώρα που λένε ότι ψάχνουν ισοδύναμα το ένα και το άλλο, με μία απόφαση χαρίζουν ουσιαστικά ένα δι 800 εκατομμύρια στη Siemens και κλείνουν την ιστορία για 200 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ο κ. Καστανίδη από αυτή εδώ την εκπομπή μα είπε ότι μόνο το πρόστιμο που ετοιμαζόταν, αλλά δεν πρόλαβε λόγω αναδόμηση να υπογράψει, το πρόστιμο μόνο ήταν 200 εκατομμύρια. Εδώ χαρίστηκε ένα δι 800 εκατομμύρια. Έκλεισε ιστορία, ποτέ δεν θα μάθει. Η Ελλάδα, ποτέ οι Γερμανοί ξέρουν ποιοι λαδόθηκαν, πώ λαδόθηκαν. Εμεί ποτέ δεν θα το μάθουμε, θα το εικάζουμε. Και η εταιρεία θα συνεχίζει. Yeah. Πείτε μου, σα παρακαλώ, τι αξιοπιστία να έχει ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα. Καμία. Μα αυτό δεν σα. Νομίζω ότι συμφωνούμε απολύτω. Και η υπόθεση, ο τρόπο χειρισμού τη υπόθεση Zemens, το οποίο πολύ σωστά ανέφερε ο Χάρη ο και το θέμα τη χρηματοδότηση των κομμάτων δείχνει ακριβώ την κατάρρευση του πολιτικού συστήματο. Και την σαπίλα, για να το πω έτσι, κομματικών σχηματισμών οι οποίοι έχουν μείνει ω κάμισε. Δεν μου λέτε με το πασόκα αυτό λοιπόν εσεί δεν συνεργάζεστε με τεκλογικά, Μα, όπως... σε καμία Μην... βάση δεν συνεργάζεται. Να το θέσω διαφορετικά. Κοιτάξτε, δε... Δηλαδή, αν έρθει ο κύριο Βενιζέλο και σα πει, κυρία Κατσέλη, συγγνώμη, <κυκλή> με ακούλπα. Το έχει πει και ο αντρέα. Με ακούλπα. Ελάτε, Κοιτάξτε, βάλτε κάτω το εάν, πρόγραμμά σα. Εάν δεν θα ήταν ο κύριο Νομίζω ότι ο ίδιο ο κύριο Βενιζέλο δεν μπορεί να πει ότι άλλο Βενιζέλο ήμουνα πριν ένα μήνα και άλλο Βενιζέλο είμαι τώρα. Ε, νομίζω ότι αυτά Γιατί δεν είναι. Γιατί λέτε δεν μπορεί να το πει. Και ο κύριο να... Σαμαρά δύο χρόνια έλεγε ότι είναι ενάντια στα μνημόνια. Του τελευταίου μήνε είναι ε, υπέρ ε, του μνημονίου δύο. Με ισοδύναμα μέτρα βέβαια. Υπάρχει κάτι Γιατί το που λέγεται και... ο ηθικός κίνδυνο όπω λέμε στα οικονομικά. Δηλαδή όταν κάποιο έχει κάνει δύο κολοτούμπε, την τρίτη δεν τον πιστεύει. Και άρα για να συνεργαστεί χρειάζεται ένα ελάχιστο αξιοπιστίας. Αυτό το λέτε εσεί, γιατί υπάρχουν πολιτικοί που έχουν κάνει και πέντε κολοτούμπε, μπορώ να σα ναι, πω. Ναι, ε, γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί στην πολιτική. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν, κυρία Κατσέλη, απευθυνόμενη εσεί στο μέσο πολιτή τη Κρήτη, γιατί σε αυτέ τι εκλογέ θα πρέπει να επιλέξει το δικό σα πολιτικό σχήμα, την κοινωνική συμφωνία, σε τι τον καλείτε να προστρέξει στην κάλπη στι 6 Μαου, αλλά γιατί να κάνει και την επιλογή στο δικό σα ψηφοδέλτιο. Θα έλεγα τους όσους μας ακούν να ψηφίσουν κοινωνική συμφωνία για όλα όσα είπαμε. Να μας κρίνουν αυστηρά. Αλλά πιστεύω ότι ως κοινωνική συμφωνία μπορούμε να βάλουμε ένα ανάχωμα σε αυτόν τον κατήφορο. Μπορούμε πέρα από το ναι σε όλα και όχι σε όλα να προτάξουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική. Έχουμε την εμπειρία, τη γνώση και τη διοικητική εμπειρία που λίγοι έχουν να την εφαρμόσουμε, να εφαρμόσουμε αυτά που λέμε. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής συνέπειας αρχών, λόγων και πράξεων. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής με τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, με τη μείωση της τιμής των φαρμάκων, ότι συμπονούμε αυτόν τον... ότι είμαστε δίπλα σε αυτόν τον κόσμο, ότι θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τα δικά του συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των ολίγων ή των τραπεζών ή κάποιων άλλων. Και τέλος ότι είμαστε μια και θα είμαστε ακόμα πιο ισχυρή φωνή για μια προοδευτική λύση στον τόπο. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, προσωπικά προέρχομαι μέσα από το χώρο του Πασόκ από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Αυτό το Πασόκ, το οποίο ξέραμε, το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, πρέπει να υπάρξει. Θα πρέπει η μεγάλη αυτή προοδευτική παράταξη να ανασυγκροτηθεί. Λυπάμαι ότι αυτό δεν μπόρεσε να γίνει μέσα στις τάξεις του κομματικού σχηματισμού που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Λυπάμαι που αυτή η κρίση ουσιαστικά ανέδειξε και τις διαφορές που υπήρχαν σε ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ανασύνταξη των δυνάμεων αυτών του κοινωνικού ΠΑΣΟΚ, του αναπτυξιακού ΠΑΣΟΚ, του θα έλεγα όχι του Πασόκ, του δημοκρατικού σοσιαλισμού, και να φτιαχτεί με νέου όρου μια καινούρια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία. Πού στράβωσε η ιστορία στο Πασόκ, κατά τη γνώμη σα, σε δεκαετία, την περίοδο τη, να το πω έτσι, παντοκρατορία του λεγόμενου εξυγχρονισμού, θεωρείτε ότι πήρε τελείω στραβή ρότα το καραβί. Νομίζω ότι η κρίση άρχισε από το 1985 και μετά. Από το 1985 και μετά. Αλλά η οποία αυτή, η, αν θέλετε, η... Η σύγκρουση μέσα στο ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά καλύφθηκε σε περίοδους εκλογικών, κυβε... εκλογικών και κυβερνητικών εφοριών. Και κυβερνητικών δεν είναι τυχαίο ότι το κόμμα γραφειοκρατικοποίηθηκε όσο πήγαινε ο καιρός. Και γι' αυτό δεν μπόρεσε μέσα στην κρίση να είναι ένα κίνημα έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Και να βάλει και κόκκινες γραμμές ούτε ως κόμμα ούτε ως κυβέρνηση. Αλλά κοιτάξτε, η... εγώ παρόλο ότι βγαίνουμε μέσα από τα σπλάχνα, αν θέλετε, αυτού του κινήματος, δεν πρέπει και θέλω να απευθύνω ένα λόγο σε αυτόν τον ψηφοφόρο του Πασόκ. ο οποίος εδώ είναι και δεξαμενή του Πασόκ διαχρονικά η κρίση. ο οποίο πραγματικά για, ε, αυτή τη στιγμή είναι συγκλονισμένο με αυτά που έγιναν και οργισμένο και συγκλονισμένο. Και να πω ότι αυτή όλη η εμπειρία, αυτοί όλοι οι αγώνε δεν πάνε χαμένοι. Οι αγώνε αυτέ υπάρχουν, του τιμούμε, είναι κομμάτι του εαυτού μα, Απλώς πρέπει να μην έχουμε ψευδιστήσεις. Αυτό τέλειωσε. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και για μας για και για τον τόπο μας και να ανασυγκροτήσουμε όλοι μαζί το προοδευτικό κίνημα ξανά στον τόπο μας. Αφού σας ευχαριστήσω, επιτρέψτε μου για επίλογο μια καθαρά προσωπική ερώτηση. Σήμερα είστε πρόεδρος, συμπρόεδρος για την ακρίβεια, κατά το γερμανικό μοντέλο, το S5, στην Κοινωνική Συμφωνία. Θέλω να μου πείτε, είστε έτοιμοι να πείτε στο Μέσο Έλληνα ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο λάθος επιλογή δική σας σε κυβερνητικό ή πολιτικό χειρισμό. Είστε έτοιμοι να το πείτε, ή θα προτιμήσετε κι εσείς για να μην έχετε το όποιο κόστο επικοινωνιακό ναι. να τα αποφύγετε. Είστε έτοιμοι. Α, κοιτάξε, Υπάρχει το... κάτι Βεβαίως. για το οποίο έχετε μετανιώσει και λέτε ναι. ότι αν η επιλογή ήταν διαφορετική. Ναι, νομίζω το είπα και στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ ε, όταν έγινε και ήμουν ακόμα μέσα ότι α, πραγματικά αισθάνομαι ότι έχω ευθύνη, ότι λόγω της θέσης μου δεν είδα, και ήμουν, αλλά, όχι μόνο εγώ, αλλά ούτε όπως είπα και ο κύριος Προβόπουλος και οι άλλοι, ότι θα ξεσπούσε η χρηματοπιστωτική κρίση το Δεκέμβριο. Δεν το είδα. Έπρεπε να το είχα δει, έπρεπε να το είχα μυριστεί, αλλά δεν το είχα δει. Και όντα και στο Υπουργείο Οικονομίας, και στο Υπουργείο Εργασίας, νόμισα ότι... Εφόσον κέρδιζα τις μάχες, μπορούσα να, να συνεχίσω να το κάνω χωρίς να δω λίγο ότι το παιχνίδι ήταν στημένο. Και το παιχνίδι δυστυχώς ήταν στημένο. Και ήταν στημένο ε, και οι συγκρούσεις ήταν πολύ δυνατές. Και περίμενα, πήγαινα λιγάκι με το λιβάνι στο χέρι, πιστεύοντας ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, πολεμώντα από μέσα πολύ περισσότερο από όσο αν θέλετε γινόταν. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά, ακόμη και για την απάντησή σας στο τελευταίο ερώτημα. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ.